Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, πάμε στη συνέχεια, γιατί είδαμε τον Γιώργο Νταλάρα να κάνει αυτή τη αισχρή επίθεση κατά τον δημοσιογράφο. Μετά είχαμε και επίθεση του Πολάκη σε δημοσιογράφο για τον Γιώργο Νταλάρα. Ναι, πράγματι. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ από τις Πέτσες που βρέθηκε το Σαββατοκύριακο ρωτήθηκε για την έκρηξη του Γιώργου Νταλάρα κατά δημοσιογράφων και αν συμφωνεί με την ακραία αντίδρασή του, και σε ανάλογο ύφος απάντησε: «Μη με αναγκάσετε να σας πω κι εγώ αυτά που είπε και ο Γιώργος Νταλάρας. Ο δικός σου θείος και μπαμπάς είναι περήφανος για αυτά που κάνεις τώρα. Έλα παλικάρι μου τώρα. Όχι, δεν κάνεις τη δουλειά σου γιατί ψάχνεις παλικάρι». Πάντο δούμε. Ναι. Όμως για να ανοίξουμε το θέμα, θα το ανοίξουμε με μια παράπλευρη απώλεια, πλάκα κάνω δεν απώλεια, μια παράπλευρη δήλωση. Γιατί στο θέμα αυτό... Πολύ λίγο για να το φτιάξουμε το βίντεο και να πούμε ότι από ό,τι πληροφορήθηκα, αυτά που είπε ο κύριος Πολάκης τα είπε σε έναν ρεπόρτερ όπου ο πατέρας του έχει φύγει από τη ζωή κιόλας. Δηλαδή... Να πω ότι ο Ξενοφώντας, επειδή εγώ τον αγαπώ πολύ τον Ξενοφών, το Σκιτζί, κάθε μέρα μιλάμε, είναι διαμάντι. Δηλαδή αυτή η αισχρή επίθεση Πολάκη και στον Ξενοφώντα και στο μαλλιαρό του Λιάγκα ήταν αισχρή επίθεση. Δεν καταλαβαίνει ο Πολάκης ότι για να δεν τους παίζουν τα μέσα γιατί πουλάνε. Απλά δεν έχουν περιεχόμενο για να πουλήσουν. Εάν εκεί είχαν παράξει πολιτικό περιεχόμενο, τα μίντια θα παίζαν το περιεχόμενο που πουλάνε. Μόνο και για τους τσακωμούς τους λένε. Τι φορέσανε, τι βαλίτσες πήρανε, πώς ήταν η βίλα του Κασελάκη και πού πήγανε για ποτό. Πάμε να δούμε. Οι ίδιοι το τρέφουν αυτό. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Πολάκη. Δήλωση και είπατε μπράβο στον κύριο Νταλάρα για τις δηλώσεις του. Μην με αναγκάσετε να σας πω κι εγώ αυτά που σας είπε ο Νταλάρας. Καλό σας βράδυ. Πιστεύω να περάσετε καλά. Αυτό που κάνει, ότι είναι ντροπή αυτό που κάνει και ότι δεν είναι ηθικό. Συμφωνείτε με τις δηλώσεις του κύριου Νταλάρα? Νομίζω σας απάντησα πριν ήδη. Του είπατε και μπράβο, δηλαδή. Προφανώς. Τι να του πω. Αλλά της είπε της κοπέλας, ότι είναι συνάδελφός μας στην εκπομπή, ότι δεν θα είναι περήφανοι ο θείος τους και ο μπαμπάς για αυτό που κάνει. Ο δικός σου θείος και ο μπαμπάς είναι περήφανος για αυτό που κάνεις τώρα? Είναι περήφανος. Έλα παλικάρι. Εντάξει, παιδιά. Κύριε Πολάκη, είστε πολιτικός, είστε δημόσιο πρόσωπο. Έλα. Για αυτόν τον λόγο βρεθήκαμε εδώ. Να είσαι περήφανος κι εσύ. Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας. Όχι, δεν κάνεις τη δουλειά σου. Γιατί δεν την κάνουμε? Δεν κάνεις τη δουλειά σου, γιατί ψάχνεις παραπολιτικά. Αυτό κάνεις. Ψάχνεις παραπολιτικά. Τίποτα άλλο. Δεν μας ρώτησες. Δεν με ρώτησες κάτι ουσιαστικό. Με ρώτησες κάτι ουσιαστικό? Για αυτά που έχει κάνει, αυτά που έχουν γίνει αυτές τις μέρες στην ελληνική πολιτική σκηνή. Σας ρωτήσαμε νωρίτερα, κύριε Πολάκη, απλά κάνατε τώρα την ανάρτηση. Καλό σας βράδυ, παιδιά, καλό σας βράδυ. Και να πούμε αυτή την ατάκα, ο κύριος Πολάκης, ο εσχρός κύριος Πολάκης, την είπε σε ένα ρεπόρτερ που ο πατέρας του έχει φύγει από τη ζωή. Δεν τρέπεσε, ρε Πολάκη! Δεν τρέπεσαι κι εσύ! Αλλά τι να πεις! Τι να πεις για σας! Τι να πεις για το χάλι σας, το μαύρο! Λέει ο κύριος Πολάκης, δεν με ρωτάτε κάτι για πολιτικά. Αν τι να τη ρωτήσουν, γιατί έχει κάνει κάτι σοβαρό πολιτικά ο κύριος Πολάκης? Μόνο για τα παραπολιτικά είναι έτσι. Κι αλλιώς δηλαδή. Αυτά που το ρωτήσαν είναι. Δεν τρέπεται, είναι κι αυτός! Με τα πολιτικά δεν νομίζω ότι έχει και ιδιαίτερη σχέση ο κύριος Πολάκης με αυτά που έχει κάνει. Πάντως τόσο ο κύριος Νταλάρας, όσο και ο κύριος Πολάκης, όσο και άλλοι, και δεν είναι λίγοι, έχουμε φτάσει στο σημείο να θέλουν να τους ρωτάμε αυτά που θέλουν εκείνοι. Και όταν αυτό δεν συμβαίνει, προσβάλλουν και προσβάλλουν με πολύ άσχημο τρόπο. Έτσι έχουν μάθει. Έχουν μάθει να μην σέβονται. Δεν τρέπεστε λίγο? Καλό, ο κύριος Πολάκης... Πήγαινε στον Κασελάκη να τρέξεις, κύριε Πολάκη, εκεί και άσε όλα τα άλλα τις μαγκές. Τις μαγκές του Κασελάκη τις κάνεις? Πήγαινε στον Κασελάκη να κάνεις μαγκές. Να δούμε. Ο άντας, ο πολλαβαρής που είσαι. Πήγαινε στον κύριο Κασελάκη να του κάνεις μαγκίτσες. Πήγαινε τα πίσω στον κύριο Κασελάκη και στο σύζυγο του κύριου Κασελάκη. Σε παίρνει, δεν σε παίρνει. Στο ρεπόρτερ όμως κάνεις και βγάζεις τα κομπλεξιδίκια όλα αυτά και ξεσπάς. Πήγαινε στον κύριο Κασελάκη και στον... Πώς λέγεται ο σύζυγος Κασελάκη? Τάιλερ. Και στον κύριο Τάιλερ. Να τους τα πεις αυτά. Και δεν μιλάς. Δεν μιλάς, κύριε Πολάκη. Άρα και δεν ψηφίσεις.
Ψηφίσεις και εσείς το νομοσχέδιο, κύριε Πολάκη, για τα ομόφυλα ζευγάρια, για τους γάμους, την τεχνοθεσία και την υιοθεσία. Γιατί ξέραμε ότι άλλες ήταν οι απόψεις σου. Το γύρισες, τις απόψεις. Μένω εδώ. Πάμε, τι άλλο συνέχεια έχουμε στο τυπέπτικο, τι άλλο έγινε. Πάμε να δούμε Αλέξη Κούγια εναντίον Λάκη Λαζόπουλου. Γιατί έχετε λέει επιστροφή του Λάκη Λαζόπουλου τώρα. Ναι, αλλά βγαίνει ο κύριος Κούγιας και τον αποτελειώνει λέγοντας ότι προσπαθεί, ότι έχει πεθάνει και προσπαθεί να βγει από τον τάφο του. Και να πούμε το εξής, ότι ο Λάκης Λαζόπουλος ήταν ο άνθρωπος ο οποίος επηρέασε, όταν μεσορανούσε τηλεοπτικά, επηρέασε το τηλεοπτικό κοινό. Υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ τότε. Υπέρ του Αλέξη Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ. Και ήρθε μετά τη διάλυση της χώρας. Και γι' αυτό και ο κόσμος γύρισε την πλάτη στον Λάκη Λαζόπουλο. Γιατί θεώρησε ότι τον εξαπάτησε. Έλεγε εμφάνιση το σωτήρα. Με πλήση εγκεφάλου όταν είχε την παντοδυναμία μέσω της εκπομπής του Λάκη Λαζόπουλος. Αναμφισβήτητα αυτό. Ήταν παντοδύναμος τότε. Όλη η Ελλάδα έλεπε Λάκη Λαζόπουλο. Παρουσίαζε ότι ήρθε ο Μεσσίας να σώσει τη χώρα, Αλέξη Τσίπρας, ο οποίος την έστειλε στα βράχια τη χώρα και τη διέλυσε. Και εκεί μόκο ο κύριος Λαζόπουλος. Τώρα λέει, έρχεται και θέλει να επιστρέψει με τους 10 μικρούς μίτσους. Πάμε να δούμε το ξέσπασμα του Αλέξη Κούγια για τον Λάκη Λαζόπουλο. Όλο αυτό που έγινε με τον Γιώργο Νταλάρα είχαν ένα ξέσπασμα κατά τους δημοσιογράφους και είπε ότι είναι ντροπή να γίνεται αυτό το πράγμα και έτσι απαξίωσε λίγο τους νέους ρεπόρτερ. Έχω άποψη για τον κύριο Νταλάρα, διαχρονική, είμαστε σχεδόν συνομήλικοι. Έχει δίκιο ο Νταλάρας. Τον έχουν οι δημοσιογράφοι αδικήσει πάρα πολύ και πραγματικά δικαιούται να γανακτεί για τις συμπεριφορές εναντίον του. Υπάρχει ένα συνήθειο εδώ στην Ελλάδα, ειδικά από ανθρώπους που δεν έχουν κάνει τίποτα, ειδικά τώρα που τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι ασίδωτα. Οποιονδήποτε καταφέρνει κάτι στη ζωή του, και ο Νταλάρας έχει καταφέρει πάρα πολλά πράγματα στη ζωή του, να προσπαθούν να τον μειώσουν, να τον γελιοποιήσουν. Θεωρώ δικαιολογημένη την αντίδρασή του. Θέλω να μου σχολιάσετε τη δήλωση που έκανε ο κύριος Λαζόπουλος. Το βλέπω το τραγουδάκι, αν υπήρχε επιθεώρηση. Τη μαμά τη λένε Μίτσο, το παπά το λένε Κίτσο, τη γιαγιά τη λένε Νίνα. Το παππού μου Ασημίνα. Ουδέν σχόλιο. Δεν με ενδιαφέρει. Έχω διατυπώσει την άποψή μου για το συγκεκριμένο τύπο. Δεν έχω κανένα να πω. Τίποτα. Ο καθένας είναι άξιος της μοίρας του. Έχω πει ότι ο Λαζόπουλος έχει πεθάνει και προσπαθεί να βγει από τον τάφο του. Βρίσκει ευκαιρία να σχολιάσει οτιδήποτε προκειμένου να έρθει στην επικαιρότητα. Νομίζω ότι η πραγματική του προσωπικότητα έχει αποκαλυφθεί εδώ και αρκετά χρόνια. Γι' αυτό το λόγο και οι άνθρωποι που ζουν στην Ελλάδα του έχουν γυρίσει την πλάτη τους προπολού. Νομίζω ότι έχει τελειώσει ο Λαζόπουλος. Προπολού. Έχει βγάλει πάρα πολλά χρήματα. Καιρός είναι να απολαύσει τα χρήματα τα οποία έβγαλε με διάφορους τρόπους. Από εκεί πέρα δεν νομίζω ότι ο Λαζόπουλος μπορεί να είναι εκφραστής ή ασδήποτε γνώμης του που αφορά τον ελληνικό λαό και τον τρόπο που θέλει να ζει. Και έτσι μιλάει, αφού του δίνουν το μικρόφωνο και μιλάει, καλά κάνει και μιλάει. Από εκεί και πέρα ο καθένας αξιολογεί αυτά που λέει ο συγκεκριμένος και νομίζω ότι τα αξιολογεί όχι με θετικό τρόπο για τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Νομίζω ότι αν ανεβάσει κανένα θέατρο, νομίζω ότι δεν θα γεμίζει ούτε ένα μικρό λεωφορείο όσον αφορά τους θεατές. Και το κυριότερο απ' όλα, ας κάνει μια βόλτα μόνο στον δρόμο. Μην κυκλοφορεί τα βράδια μετά τις 12 και 1 το βράδυ. Ας κάνει μια βόλτα στην Ομόνοια το πρωί, το απόγευμα. Έτσι, να δουν πώς θα αντιμετωπίσει ο κόσμος. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν. Όλοι γνωρίζουμε την κόντρα που υπήρχε. Γιατί θυμόμαστε ότι ο Λάκης Λαζόπουλος έκανε σφοδρότατες προσωπικές επιθέσεις κατά του Αλέξη Κούγια. Θυμόμαστε με σχρότητα, μιλάει ο Λάκης Λαζόπουλος, μέσα τη σάτυρά του εναντίον του Αλέξη Κούγια. Και γι' αυτό και είχαν βρεθεί πολλές φορές σε μεγάλη διαμάχη. Και όπως είχε καταγγείλει στο παρελθόν ο Αλέξης Κούγιας, πήγε να γίνει η εκτέλεση της προσωπικότητάς του. Μέσα από το Αλ Τσαντήρι τότε, θυμόμαστε, που παρουσίαζε ο Λάκης Λαζόπουλος. Δικαιολογημένος ο θυμός του. Του Αλέξη Κούγια. Δικαιολογημένα αυτά τα οποία είπε.
είχε ακούσει πολλά τότε. Μα το έκανε. Βεβαίως. Γιατί... Τα απέδωσε βέβαια. Είχε μιλήσει ο Αλέξης Κούγιος ότι τον στόχευαν συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα μέσω του Λαζόπουλου. Αυτό είχε αφήσει δηλαδή σαν αιχμή σε δηλώσεις του. Να πούμε όμως ότι οι δύο περιπτώσεις Λαζόπουλου και Νταλάρα δεν είναι τόσο συναφείς, δεν έχουν τόσο μεγάλη σχέση. Δηλαδή ο Νταλάρας έχει όντως γράψει μια δική του ιστορία. Το λάθος του κατ' εμέ είναι ότι επιτίθεται στα μίντια. Είναι, ξέρετε, ο εύκολος σάκος του box. Τα μίντια. Εκεί που είπε για τον Τζιτσάνι, προφανώς ένα μέσο ενημέρωση θέλει να καλύψει τη σκαλέτα του. Θέλει να καλύψει χρόνο τηλεοπτικό. Θα τον ρωτήσει λοιπόν πράγματα τα οποία αν παιχτούν θα έχουν ενδιαφέρον για το κοινό. Το ότι ο ίδιος δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί τα 2-3 λεπτά ασχέτως ποια ήταν η ερώτηση για να περάσει για τον Τζιτσάνι πράγματα και για τον πολιτισμό, είναι δική του ευθύνη. Το μέσο σε καλύπτει, σου κάνει μια ερώτηση. Δεν είναι, η ερώτηση μπορεί να είναι κακή, καλή, δεν κρίνεται. Εάν εσύ είσαι ταλαντούχος και ευφυής, μπορείς να περάσεις το μήνυμα το θετικό, το ποιοτικό, με το δικό σου τρόπο. Μάλιστα. Μένουμε εδώ λοιπόν. Μένουμε εδώ. Πάμε γρήγορα, γιατί ζητάνε οι φίλοι τηλεθεατές στα τηλέφωνα που θέλουν οι τηλεθεατές να συμμετέχουν ενεργά στη συγκέντρωση υπογραφών κατά του νομοσχεδίου για τα ομόφυλα ζευγάρια. Να πούμε ότι επισκεφτήκαμε και επισκεπτόμαστε ιερούς ναούς σε ολόκληρη τη χώρα. 2-12-2-14-85-85 το τηλέφωνο επικοινωνίας όσων θέλουν να στηρίξουν αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε. Γιατί ότι θα εμποδίσουμε. Έχουμε όλους τους τρόπους να εμποδίσουμε αυτό το νομοσχέδιο έκτρωμα που πάει να διαλύσει το θεσμό, τον ιερό θεσμό της ελληνικής παραδοσιακής οικογένειας. Θα μας δουν μπροστά τους, θα μας δουν απέναντί τους. Και εδώ βλέπουμε λοιπόν από χθες το βράδυ, το απόγευμα, μετά την παράκληση στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου, στην Παναγία την Παρηγορήτρια, εκεί που είναι η θαυματουργή εικόνα, που δακρύζει εικόνα με μύρο, ένα συγκλονιστικό θαύμα, αναμφισβήτητο από όλους και όλες, βρεθήκαμε εκεί με τους πιστούς χριστιανούς ορθόδοξους, που θέλουμε όλοι τι, θέλουμε να πούμε ένα τεράστιο όχι σε αυτό το εγκληματικό νομοσχέδιο που φέρνει η κυβέρνηση μαζί με τα υπόλοιπα κόμματα για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, την υιοθεσία και την εκνοθεσία. Και θα ξαναπώ, ο κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει στην προσωπική του ζωή. Δεν θα το κρίνουμε εμείς. Αλλά δεν μπορούμε εδώ να παίζουμε με τις ζωές των παιδιών. Ο ενήλικας έχει δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει στη ζωή του. Στο κρεβάτι του να κάνει τι θέλει. Να μας ενδιαφέρει. Εδώ μιλάμε για παιδιά όμως. Και τα δικαιώματά τους τα έχουν οι ομοφυλόφιλοι. Τα έχουν. Τα έχουν με το σύμφωνο συμβίωσης. Τι αλλάζει με αυτό το γάμο που θέλουν να κάνουνε? Ότι θα έχουν το δικαίωμα της υιοθεσίας. Και θα πάνε και στα δικαστήρια στα ευρωπαϊκά και θα έχουν και την τεκνοθεσία. Εδώ λοιπόν η κάθε υπογραφή σας δεν θα είναι χαμένη, κυρίες και κύριοι. Ξεκάθαρα, η κάθε υπογραφή σας θα βοηθήσει ως ένα λιθαράκι, να ξέρετε, για να ανατρέψουμε αυτό το οποίο έρχεται. Και θα μπορέσουμε να το καταφέρουμε βεβαίως, με όλα τα μέσα. Θα τα δείτε τι εννοώ, τις επόμενες ημέρες. Ας κάνει το σφάλμα η κυβέρνηση και να προχωρήσει και να εγκρίνει η Βουλή αυτό το έγκλημα, και θα δει τι έχει να συμβεί και τι έχει να γίνει. 2-12-2-14-85-85, η υπογραφή σας είναι απαραίτητη και χρήσιμη. Επίσης, απαραίτητη από ό,τι μαθαίνω, έχει πληροφορηθεί το περιβάλλον της Αρχιεπισκοπής για την κίνησή σας και τη βρίσκει πάρα πολύ θετική, και ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος πιστεύω ότι τις επόμενες ημέρες, αφού καταλαγιάσει το θέμα και βγει η ανακοίνωση, νομίζω θα πάρει πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση και η Εκκλησία μας, θεσμικά πάντα, με έναν πνευματικό ρόλο, δηλαδή στο να δει ποιες προσπάθειες έχουν θεσμικό κύρος και να σταθεί και να τις ευλογήσει. Γιατί αυτό χρειαζόμαστε από τους πνευματικούς μας πατέρες, την ευλογία τους για να πάμε παρακάτω και να κάνουμε πράξη αυτά τα οποία θέλει ο ελληνικός λαός. Μάλιστα. Πάμε τώρα, σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τη σύγκριση τιμών, πάμε να δούμε τι συμβαίνει και πού θα βρείτε φτηνότερα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ. Πάμε να δούμε λοιπόν τη σύγκριση τιμών σε βασικά αγαθά, μάλλον ποια είναι φτηνότερα προϊόντα.
Ποια είναι τα φτηνότερα προϊόντα. Πού θα βρείτε τη φτηνότερη τιμή σε συγκεκριμένα προϊόντα πρώτης ανάγκης. Παρακαλώ. Οι πιο φθηνές τιμές σήμερα λοιπόν είναι στα Babylino πάνες μωρού. Θα πάμε σε έναν χαλκιαδάκι γιατί θα τις πάρουμε 5 ευρώ και 26 λεπτά και θα γλιτώσουμε 1 ευρώ και 81 λεπτά από οποιοδήποτε άλλο σούπερ μάρκετ και να πάμε. Είναι το οικονομικότερο της αγοράς και επειδή τα Babylino, τα Pampers, τα χρειαζόμαστε εμείς που έχουμε μωράκια, όσοι έχουν μωράκια, σε μεγάλη συχνότητα, γιατί φεύγουν με μεγάλη συχνότητα, καταναλώνονται και πρέπει να τα αγοράζουμε διαρκώς. Οφείλουμε να κάνουμε την οικονομικότερη επιλογή για να γλιτώσουμε 1,81, που είναι πολύ σημαντικά χρήματα για προϊόντα που είναι αναλώσιμα και εξοδεύονται σύντομα. Λοιπόν, οπότε χαλκιαδάκης με 5 και 26 είναι ο οικονομικότερος για, για τις Babylino πάνες μωρού. Φυσάν baby σαπούνι. Στο My Market θα τη βρούμε οικονομικότερα με 1 ευρώ και 22 λεπτά. Airwick Fresh Matic, το αποσμητικό χώρο. Με βανίλια ή ορχιδέα. Στο My Market θα το βρούμε με 4 ευρώ και 53 λεπτά. Που είναι το οικονομικότερο της αγοράς βάσει της έρευνας που κάναμε και των χάρτη τιμών που σχηματίσαμε. Σάνιτας παγοκυψέλες. Στα Lidl θα βρούμε τις οικονομικότερες με 1 ευρώ και 35 λεπτά. Ωστόσο είναι μικρή η διαφορά και από τα υπόλοιπα σούπερ μάρκετ. Σίγουρα όμως το οικονομικότερο είναι ένα σούπερ μάρκετ Lidl. Μέγα βαμβάκι, My Market, 1 ευρώ και 25 λεπτά το οικονομικότερο και βλέπουμε εδώ ότι στα 1, 2, 3, 4, στα 5 πρώτα προϊόντα μας, το My Market είναι σχετικά οικονομικότερο, τουλάχιστον ως προς τα 3, οπότε αν θέλετε, Fisan Baby Σαπούνι, Airwick Fresh Mat και Μέγα βαμβάκι και σας αφορούν, πηγαίνετε σε ένα My Market γιατί θα τα βρείτε και τα 3 οικονομικότερα και σας συμφέρει σαφώς. Πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα προϊόντα μας. Oral-B οδοντόκρεμα Pro σε έναν κριτικό με 1,97. Κρέτα Φάρμ Λουκάνικα σε έναν γαλαξία με 4,98 οικονομικότερο, οικονομικότερη τιμή της αγοράς. Με βγάλει το πίνο γάλα κακάο κριτικός 99 λεπτά και θα το βρούμε σε μικρή διαφορά και με τα υπόλοιπα όμως. Nestlé Fitness Bars σε ένα σκλαβενίτι με 2 ευρώ και 58 λεπτά και Olympus Tahini σε ένα σούπερ μάρκετ μπαζάρ με 2 ευρώ και 22 λεπτά γλιτώνοντας 91 ολόκληρα λεπτά από το να πάτε να κάνετε τις αγορές σας αλλού. Μάλιστα, αυτά λοιπόν είναι τα πιο οι πιο φθηνές τιμές σε προϊόντα τα οποία μπορείτε να βρείτε σήμερα στα συγκεκριμένα σούπερ μάρκετ. Χάρτη τιμών λοιπόν με την Έλενα Πολυχρονοπούλου. Πάμε όμως τώρα γρήγορα να δώσουμε το αγαπημένο μας κολαγόνο σε όλους εμάς. Κολαγόνο Golden Plus λοιπόν. 2 μπουκάλια για να έχετε καλή υγεία στον οργανισμό σας, να λειτουργεί σωστά το ανοσοποιητικό σας σύστημα και φυσικά να έχετε ένα λαμπερό δέρμα. 2 μπουκάλια όπως είπαμε, μόνο 39,90. Τηλεφωνήστε τώρα λοιπόν για να προλάβετε τη μοναδική αυτή προσφορά. Πριν 8 χρόνια, η TV Forum παρουσίασε το Golden Reaction Collagen, ένα μοναδικό συμπλήρωμα διατροφής που ωφελεί πολλαπλά τον οργανισμό. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ, μου έχει δώσει ενέργεια όλη την ημέρα. Αυτή η ενέργεια που μου δίνει αυτό το πράγμα είναι το κάτι άλλο. Golden Reaction, μια μεγάλη ενέργεια. Είμαι και χειμερινός κολυμβητής, σηκώνουμε πρωί στις 6 ώρα και είμαι μια χαρά. Τώρα η TV Forum παρουσιάζει τη βελτιωμένη σύνθεση Golden Plus με ενισχυμένη ποσότητα κολαγόνο, υαλουρονικό οξύ, μαγνήσιο, κουρκουμίνη, βιταμίνη C, βιταμίνη B1, B2, B5, B6, συνένζυμο κουτέν και πιπερίνη. Golden Plus με γεύση ροδάκινο, ο μοναδικός συνδυασμός κολαγόνου και υαλουρονικό οξέως δίνει στον οργανισμό ό,τι χρειάζεται. Είναι ιδανικό για όλες τις ηλικίες. Ιδανικό και για άνδρες και για γυναίκες. Για όλους εμάς Golden Plus. Θωρακίστε τώρα τον οργανισμό σας με τον Golden Plus. Η σούπερ προσφορά μόλις ήρθε. Για ενέργεια, κίνηση, ζωντάνια, εμφάνιση και απόδοση. Golden Plus. Τα χρόνια του COVID μας δίδαξαν πόσο σημαντική είναι η υγεία για τον κάθε ανθρώπινο οργανισμό. Μάθαμε λοιπόν την αξία των συμπληρωμάτων διατροφής. Γνωρίσαμε συμπληρώματα διατροφής. Όμως τώρα έρχεται ένα εξαιρετικό υπερσυμπλήρωμα διατροφής, 20 φορές πιο καλό από αυτά τα οποία κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά, το Golden Plus με ενισχυμένη φόρμουλα υαλουρονικό οξέως, κολαγόνου, συνένζυμο κουτέν, πιπερίνη, κουρκουμίνη, βιταμίνη B, βιταμίνη C, βιταμίνη Ε και δίνει τη δυνατότητα στον οργανισμό να έχουμε πιο δυνατές αρθρώσεις, πιο υγιή μάτια, πιο λαμπερό δέρμα, μεγαλύτερη διάρκεια στην αντοχή μας, ένα δυνατότερο ανασωπητικό και το πιο σημαντικό απ' όλα, μια σωστή μυοσκελετική κατάσταση.
Δεν πονάνε τα κόκαλά μας, δεν πονάει ο οργανισμός μας. Χρησιμοποιώντας το Golden Plus έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε κάθε μέρα την υγεία μας, έχουμε τη δυνατότητα κάθε μέρα να βελτιώνουμε το ανοσοποιητικό μας, έχουμε τη δυνατότητα κάθε μέρα να βελτιώνουμε το μυοσκελετικό μας. Κολαγόνο Golden Plus, τα αλλάζει όλα, βοηθάει και στο μυοσκελετικό και στα μάτια και στο σώμα και στην ενέργεια. Βοηθάει και στην οστεοαρθρίτιδα και στις μυοαρθρίτιδες και στις νευροαρθρίτιδες. Βοηθάει πάρα πολύ στη λίανση των οστών. Δίνει τη δυνατότητα στο σώμα μας να κινείται, να περπατά και να σκέφτεται καλύτερα. Βοηθάει πάρα πολύ τον οργανισμό να έχει τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά τα οποία του χρειάζονται και το σημαντικότερο απ' όλα, διώχνει το κακό λίπος από εκεί που υπάρχει και δημιουργεί προβλήματα. Είναι σημαντικό γιατί περιέχει όλα τα θρεπτικά συστατικά εκείνα τα οποία χρειαζόμαστε. Περιέχει υαλουρονικό οξύ, κολαγόνο, από υδρολυμένο κολαγόνο πρώτης ποιότητας. Περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, βιταμίνη B, βιταμίνη C, συνένζυμο κιουτέν που είναι απαραίτητο για τον οργανισμό και το σημαντικότερο απ' όλα δίνει τη δυνατότητα της γρήγορης ανάπλασης των οστών. Δεν επιτρέπει στον οργανισμό να αρρωστήσει, δεν επιτρέπει τους ιούς να ενοχλήσουν τον οργανισμό μας, δεν είναι φάρμακο. Κάνει για όλες τις ηλικίες, κάνει για τους διαβητικούς, δεν έχει ζάχαρη, έχει στέβια και φυσικά το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι κάνει για όλες τις ηλικίες και για μικρούς και για μεγάλους και για πολύ μεγάλους. Βοηθάει πάρα πολύ ώστε ο κάθε ένας από τους οργανισμούς σε κάθε ηλικία να αναπτύσσεται μυοσκελετικά με τον τρόπο που πρέπει και με τον τρόπο που χρειάζεται. Golden Plus. Και μην παραιτηθείτε από τη ζωή. Η ζωή είναι πολύ ωραία σε όλες τις ηλικίες. Γι' αυτό το Golden Plus έχει τη δυνατότητα να μας κάνει υγιείς ακόμα και στα βαθιά μας γεράματα. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι στην ηλικία των 70 ετών, παίρνοντας μία φορά την ημέρα 20 ml από το Golden Plus, δίνει στον οργανισμό του το περιθώριο να ζήσει για τα επόμενα 10 με 15 χρόνια χωρίς προβλήματα μυοσκελετικά, χωρίς προβλήματα στη μέση, στις αρθρώσεις, στα γόνατα, στο αυγενικό. Γι' αυτό λοιπόν στο 211-1600 και στην TV Forum παραγγείλετε τώρα το Golden Plus. Γιατί θα σας βοηθήσει και θα σας δώσει αυτό το οποίο χρειάζεστε και δεν έχετε. Είναι αυτό που δεν παίρνετε από τη διατροφή, είναι αυτό που δεν παίρνετε από τα φάρμακα. Δεν είναι φάρμακο και γι' αυτό συνίσταται σε όλες τις ευάλωτες τάξεις ανθρώπων. Για ακόμη μια φορά να πω ότι το Golden Plus, αυτή η μοναδική υπερφόρμουλα η οποία δημιουργήθηκε από την TV Forum, είναι στη διάθεσή σας στο 211-1600. Golden Plus. Μπείτε τώρα σε ένα νέο κόσμο χωρίς φόβο για την υγεία σας, χωρίς φόβο για ασθένειες, χωρίς φόβο για ιούς και για παρενέργειες. Golden Plus βοηθάει στις αρθρώσεις, βοηθάει στα μάτια, στα δόντια, στα ούλα, στην εμφάνιση, στα μαλλιά, στο μυοσκελετικό και στο ανοσοποιητικό σας. Golden Plus για όλους εμάς. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσουμε την Σταυρούλα Τηλούρου, τη Χαρά του Λεμονή, τον Ανδρέα τον Καραγιάννη, τον Ανδρέα τον Καραγιάννη από την Εκκλησία Online. Να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, μα πάνω απ' όλα εσάς, όλους εσάς τους αγαπημένους φίλους τηλεθεατές που μας στηρίζετε καθημερινά. Ένα τεράστιο ευχαριστώ και σας δίνω το λόγο της τιμής μου, την υπόσχεση, τον όρκο μου, ότι θα συνεχίσουμε μαζί να αγωνιζόμαστε για τα ιδεώδη μας, για τα πιστεύω μας. Για την πατρίδα μας, τη θρησκεία μας, την οικογένειά μας. Να είστε όλοι καλά, ο Θεός μαζί μας, ο Θεός μαζί σας. Ζήτω η Ελλάδα μας, ζήτω η Ορθοδοξία. 3 η ώρα ακολουθεί η εκπομπή του Γιώργου Καρατζαφέρη, Ελλάδα γεια σου. Να είστε όλοι καλά. Ήρθαν τα μπουζούκια με φαγητό. Εσύ θα λυπείς. Vegas Live Stage. Παρασκευή και Σάββατο με ένα πλούσιο μουσικό πρόγραμμα από μεγάλα ονόματα. Θέμης Αδαμαντίδης. Σαν το αίμα που κύλησε βαθιά στα μαχαίρια. Κατερίνα Στανίση. Σ' έχω κάνει Θεό, μια φορά να σε δω, να σου πω σ' αγαπώ, γύρνα πίσω. Γιάννης Καψάλη. Όλοι πάνω, θα κάνω, απόψε πανικό. Vegas Live Stage. Κοντά σας με ένα δυνατό πρόγραμμα και πολλές εκπλήξεις. Πετρού Ράλι 29 και Κρήτης 1 Ταύρος. Τηλέφωνα ρεζερβέ 21-22-14-50-50. Vegas Live Stage. Σας περιμένει δυνατά.